Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας διέψευσε τις αναφορές ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις είχαν εισβάλει σε διάφορα σημεία κατά μήκος της πρώτης γραμμής και είπε ότι η στρατιωτική κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Το βράδυ της Πέμπτης, Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ ανέφεραν επιδείνωση της κατάστασης για τις ρωσικές δυνάμεις γύρω από τον Μπαχμούτ, όπου μια μάχη φθορά συνεχίζεται εδώ και μήνες. Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου λέει ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις συνέχισαν να πραγματοποιούν τοπικές αντεπιθέσεις γύρω από τον Μπαχμούτ στις 11 Μαΐου. Πλάνα με γεωγραφικό στίγμα δείχνουν ότι οι Ουκρανοί απόθεσαν τις ρωσικές δυνάμεις από ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου Μπαχμούτ Τσασίβ Γιάρ στο νοτιοδυτικό Μπαχμούτ. Οι Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ ισχυρίστηκαν ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις προχώρησαν βορειοδυτικά του Μπαχμούτ κοντά στην Μποχντάνιφκα και στο Χρόμοβε, αφού οι ρωσικές δυνάμεις υποχώρησαν από θέσεις βόρεια του Χρόμοβε. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στον Μπαχμούτ για να μετριάσουν την πίεση στον αυτοκινητόδρομο Μπαχμούτ Τσασίβ Γιάρ, έχοντας ανακτήσει έδαφος νότια και νοτιοδυτικά του Ιβανίβσκε και δυτικά του Κλισίβκα. Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου λέει: Η ανάπτυξη χαμηλής ποιότητας ρωσικών δυνάμεων γύρω από τον Μπαχμούτ υποδηλώνει ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έχει εγκαταλείψει σε μεγάλο βαθμό τον στόχο της περικύκλωσης ενός σημαντικού αριθμού ουκρανικών δυνάμεων εκεί. Και αυτό δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Η δεξαμενή σκέψη λέει: Τον Ιανουάριο το Υπουργείο διέκοψε τις προσπάθειες στρατολόγησης του ομίλου Βάγκνερ. Ένα μήνα αργότερα, ο Πριγκόζιν αρχίζει να διαμαρτύρεται δημόσια για την έλλειψη υποστήριξης του Υπουργείου Άμυνας για τις προσπάθειές του. Το Μάρτιο και τον Απρίλιο, το Υπουργείο διέθεσε προσωρινά περισσότερους πόρους στη γραμμή του μετώπου του Μπαχμούτ. Έστειλε άρματα μάχης TAF-90 και ρωσικές αερομεταφερόμενες δυνάμεις στην περιοχή και ανέθεσε επιστρατευμένους εφέδρους στον όμιλο Βάγκνερ. Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου λέει: Η κατανομή των δυνάμεων από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα σε συνδυασμό με αλλαγές στη γεωμετρία του πεδίου μάχης υποδηλώνει επίσης ότι ο κίνδυνος μιας ρωσικής περικύκλωσης σημαντικών ουκρανικών δυνάμεων στον Μπαχμούτ μπορεί να έχει περάσει. Η αναπληρώτρια ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Χάνα Μάλιαρ, επιβεβαίωσε ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να αποθήσουν τους Ρώσους 2 χιλιόμετρα γύρω από τον Μπαχμούτ και δεν έχασαν ούτε μία θέση στην Ανατολική πόλη αυτή την εβδομάδα.